Είστε μαζί και περνάτε τέλεια. Και έχεις αρχίσει και πιστεύεις πως αυτή είναι η μία για σένα. Αλλά μόνο για σένα. Όταν βγαίνει έξω με τις φίλες της, τα χάνεις. Όταν μιλάει με κάποιον που δεν τον ξέρεις, παρανοείς. Όταν δεν σου απαντάει στο τηλέφωνο, υποθέτεις τα χειρότερα. Κάνει κάτι με άλλον, ρε φίλε, το ξέρω. Όχι, δεν κάνει κάτι με άλλον. Αυτό είναι το θέμα μας, η παράλογη ζήλια. Σε παρακαλώ που είναι παράλογη. Πού ήταν χθες 10 και 2 με 10 και 5. Ναι, γι' αυτό ακριβώς είναι η παράλογη ζήλια. Τέλος πάντων, είμαι ο Ανδρέας Πασπάτης. Είμαι ο Βαγγέλης Μουλαράς. Και είμαστε οι συμβουλάκτορες. Σήμερα θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσεις τη ζήλια. Την παράλογη ζήλια. Και τώρα εσύ με ποιον είσαι. Α, καλά. Πάμε. Η ζήλια πηγάζει από ανασφάλεια, η οποία συχνά εκφράζεται μέσω κτητικότητας. Βέβαια, κτητικότητα πολλές φορές όταν είσαι σε σχέση δεν τίθεται, γιατί η κοπέλα είναι, όταν είμαι σε σχέση, δική μου. Είναι δική μου. Είναι, δική μου. Δική μου. Είναι πεντάχρονο στο τζάμπι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, η ανασφάλεια αυτή κρύβει από πίσω φόβο εγκατάλειψης. Τι εννοείς, ότι θα με αφήσει, ότι υπάρχει άλλος, ξέρεις κάτι, μίλα. Όχι, δεν ξέρω κάτι, σταμάτα να γίνεις παρανοϊκός. Δεν είμαι παρανοϊκός, απλά χτες δεν την έβρισκα στο τηλέφωνο γιατί έμεινε από μπαταρία. Ναι. Ποιος βγαίνει έξω με λίγη μπαταρία, αυτός που θα χαιρατώσει. Ναι. Ή αυτός που αποφασίζει να βγει αυθόρμητα έξω. Αυθόρμητα τι, της είπε ο άλλος που είναι και πήγε αυθόρμητα να τον βρει. Εγώ της είπα ότι είμαι και αμπίδες και παίζει να έρθεις και εσύ. Και δεν ήρθα. Όχι, κοιμήθηκες βλέποντας Netflix. Καλά, την άνοιγε κι εγώ. Και δεν μου λες, τι είπατε. Πας καλά. Δεν απαντάς όμως. Είπαμε ότι υποψιάζεσαι τους πάντες χωρίς λόγο. Για τον έχω λόγο, άσε με να το ξέρω εγώ καλύτερα. Έτσι, ποια είναι μια ιδέα. Πολλές φορές όταν ζηλεύεις, κάνεις σκηνή επειδή φτιάχνεις με το μυαλό σου ένα σενάριο και πραγματικά πιστεύεις ότι συμβαίνει το χειρότερο. Γεια σου, ευχαριστώ. Ωραία, κρατά τα ρέστα. Καλή συνέχεια, γεια. Φλερτάρατε. Το άκουσα, φλερτάρατε. Όχι, δεν ακούω τίποτα. Τώρα θα δεις τι γίνει. Ένα δώρο, μαλάκα. Έλα εδώ που παίρνεις παραγγελία, τι κάνεις που κουστάρεις. Είδες που την λιβεράω. Εγώ ήμουν, υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Εσύ έφερες την παραγγελία. Ωραία. Ναι. Δεν σου δώσαμε μπουρμπουάρ. Χωρίς μπουρμπουάρ δεν γίνεται να φεύγεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Συγγνώμη. Όχι, πες το. Ήταν η κοπέλα. Και είμαι υπερβολικός, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Για να μην ξαναγίνει, όταν δεις κάτι που σε ενοχλεί, πριν σε πιάσουν οι παράνοιες, δώσε στο τέρι σου μια ευκαιρία να εξηγήσει. Έτσι θα δεις ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Εντάξει, τώρα σε τσάκωσα. Τώρα ποιος είναι αυτός που γράφει ότι σε αγαπάει κάτω από το σχολείο και βάζει την καρδούλα. Πες. Ποιος καλέ. Αυτός είναι αυτός. Ο ξάδερφός μου. Ξάδερφος, τι ξάδερφος είναι αυτός. 17χρονος. 17χρονο είναι αυτός εδώ, ε. Δεν του φαίνεται το παιδί. Συγγνώμη, μόνο μου, υπερβολικός. Αλήθεια. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, το είδα. Τελείωσε. Καρδούλα. Τελείωσε, κυρία Χριστίδου. Σας πιάσαμε. Καρδούλα στο chat με τον 55χρονο Κωνσταντίνο Χριστίδη. Είναι ο πατέρα σου. Πες μου, δεν είναι ο πατέρα σου. Είναι ο πατέρα σου. Εντάξει, να του πει φυλάκια πολλά. Θα πάμε την Κυριακή. Συγχαρητήρια για την κόρη του και βάλτε μια καρδούλα γιατί τον αγαπάμε κι εμείς. Ναι, ναι. Ναι, ναι, βάλτο, ναι, ναι. Κοράκι εδώ. Μπορώ. Ναι, ναι, βάλτο, ναι, ναι. Σας έπιασα, ποιος θα βάλει τι. Ο Μέση το πέναλτι, το έπαιξε over 3,5. Οκ. Καλή επιτυχία. Οπότε μάλλον παρανοώ, έτσι. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι απλά δεν κάνει τίποτα η τύπισσα. Είναι απλά τέλεια, δεν εξηγείται αλλιώς. Σε φάση έχω αρχίσει και νιώθω άσχημα για το μεταξύ μας. Έλα, μόνο μην πειράζει. Είδαμε ότι η υπερβολική ζήλια διαβρώνει μια σχέση, αλλά και η υπερβολικά λίγη ζήλια δείχνει λίγο μία έλλειψη ενδιαφέροντος. Γενικά η ζήλια είναι το αλατοπίπερο της σχέσης. Πρέπει όμως να υπάρχει στη σωστή δοσολογία. Και πώς το καταφέρνεις αυτό? Υπάρχει λύση. Η λίστα με celebrities που επιτρέπεται να πας. Με τη λίστα αυτή δημιουργείται μία ψευδαίσθηση ασφάλειας αλλά και μία αίσθηση ελευθερίας. Σε φάση μπορώ να πάω με κάποιον άλλο αν θέλω, απλά πρέπει να είναι στη λίστα. Ryan Gosling, Brad Pitt και Johnny Depp. Σειρά σου. Ωραία, εγώ θα πω την από τους δύο ξένους, μια μαθήτρια του Μαρκορά. Την Άβα Γαλανοπούλου. Όχι, ρε, την άλλη. Το Τσουλάκι, πολύ γυντένη. Ναι, μια φίλη της που έκανε πέρασμα από ένα επεισόδιο. Πού τη θυμήθηκες αυτή? Α, τη γνώρισα σε ένα πάρτι προχτές. Ναι, μάλλον δεν έχεις καταλάβει πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό. Για συνέχισε. Okay, επόμενη είναι η Λολίτα 93 Sweetness. Ποια είναι αυτή πάλι? Είναι διάσημη YouTuber και influencer. Ποιος τη βλέπει αυτή? Εγώ φανατικά. Είναι παλιά μου σε φοιτητρία. Okay, κάτσε να σας εξηγήσω λίγο. Χρειαζόμαστε διάσημους που να τους ξέρει ο κόσμος. Okay, τότε η φίλη σου η Γιάννα. Πώς είναι γνωστή η φίλη μου η Γιάννα? Κατεβαίνει για δημοτικό σύμβουλος. Μου είπες να την ψηφίσω. Ναι, αλλά κανείς δεν την ξέρει. Τώρα δεν είναι στήριξη αυτή στη φίλη σου. Συγγνώμη λίγο, εγώ έχω τον Ryan Gosling, τον Brad Pitt και τον Johnny Depp και εσύ είσαι στη φίλη μου τη Γιάννα. Ναι, νιώθω λίγο ρηγμένος. Οκ, κοίτα. Για να νιώσεις λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Βγάζω Johnny Depp,
Βάζω τύπο που μα τράκαρε με τη Γιάννα προχτές. Ε, που με φλέρταρε μέχρι να έρθει η τροχέα. Ναι, πώς είναι αυτός γνωστός? Είπαν για τα τύχημα στις ειδήσεις. Ω, κοίτα, έχω και το τηλέφωνο του. Όχι, 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 εντάξει, αλλάζω τη λίστα μου. Αλλάζω τη λίστα μου. Είναι η Jennifer Lawrence, είναι η Natalie Portman, είναι και η Emma Stone. Και η Lolita 93 Sweetness. Unsubscribe. Μπράβο. Για να ψηφίζουμε. Το μόνο που κάνουμε. Δεν θα βγει έτσι. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Θα λέμε στο επόμενο. Είστε μαζί και παίρνατε. Sorry, sorry, εγώ δεν είμαι εδώ. Περίμενε. Πάμε. Αυτό είναι το θέμα μας, η παραλογή ζήλια. Σε παρακαλώ που είναι παραλογή. Και πού ήταν χθες 10 και 10 με 10 και 2. Αυτό είναι ανάποδα η ώρα, οπότε είναι έτσι κι αλλιώς. Έχει αρχίσει γυναίκα το χρόνο πίσω για να κερατώνει. Έχει αρχίσει και πιστεύει ότι αυτή είναι η μία για σένα. Γαμώ το σκύλο. Μύρε μαλάκα, μη! Το φω. Η ζήλια, όπω κάθε ψυχολογικό φαινόμενο, πηγάζει από συγκεκριμένα αίτια. Η ζήλια. Ιδιαίτερα. Η ζήλια, όπω κάθε. Πολλέ φορέ όταν ζηλεύει. Έρε μαλάκα, συγχαμένο. Αυτός εδώ, αυτός. Ο ξάδερφός μου. Τι ξάδερφος αυτός, 17χρονος. Πώς να μην πήγα μας, ξέρω. Πώς βάζει, πρέπει. Θα μπεις ή θα συνεχίσω. Καλά σου λέει, ρε μαλάκα. Ωραία, ξανά, ξανά. Σε φάση τύψη είναι τέλεια, δεν κάνει τίποτα. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι δεν έχω μαθαλόγια. Είναι μια τάκα και δεν μπορώ να την πω, ας πούμε. Απλά παρανοώ μάλλον, έτσι. Δεν μπορώ να βρω τίποτα. Εντύπωσα προφανώς είναι τέλεια, δεν κάνει τίποτα. Και ας μην κοιτάω την κάμερα. Πώς είχε πει σε μένα. Προφανώς. Πρέπει να το λογίσω. Ναι. Τα είπα πριν δύο φορές. Δεν είναι. Κατάλαβα, αλλάζω τη λίστα. Jennifer Lawrence, Emma Stone και Ryan Gosling. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, όλα αυτά. Σαχίδα. Τέλειο. Λες και κάνει.